Την 3η 7 Μαΐου ορκίζεται ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια πολυτελή τελετή στο Κρεμλίνο για την 5η θητεία του στο τιμόνι της Ρωσίας. Ο 79χρονος επικεφαλής του Κρεμλίνου κυβερνά τη Ρωσία από τις αρχές του αιώνα, έχοντας εξασφαλίσει νέα εξαέτη θητεία το Μάρτιο, αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές χωρίς να έχει σημαντική αντιπολίτευση. Η ορκομοσία θα μεταδοθεί ζωντανά στα περισσότερα μεγάλα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, ενώ μια πολυτελή αυτοκινητοπομπή θα οδηγήσει τον Πούτιν στο μεγάλο παλάτι του Κρεμλίνου της Μόσχας. Αφού φτάσει θα περπατήσει μέσα από τους διαδρόμους του παλατιού μέχρι την περίτεχνη αίθουσα του Αγίου Ανδρέου, που θα δώσει τον προεδρικό όρκο και θα εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία στο ρωσικό λαό. Στην τελετή έχουν προσκληθεί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ξένοι διπλωμάτες στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρεσβευτής Πιέρ Λεβί, ο οποίος αναμένεται να παραστεί. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Τσεχίας, έχουν επισημάνει ότι δεν θα στείλουν εκπροσώπους εν μέσω της οξυμένης έντασης για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.